Μένουμε στις εξελίξεις. Απόψε καλεσμένο στο στούντιο είναι ο κύριος Δημήτρης Ξενάκης, αναπληρωτής καθηγητής διεθνών σχέσεων. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Σε μια ιδιαίτερη συγκυρία με πάρα πολλές παραμέτρους, ένα πολύ μεγάλο πάζλ με πάρα πολλά κομμάτια. Θέλω να ξεκινήσουμε από τη χθεσινή διάσκεψη στο Βερολίνο, να μας πείτε πώς αποτιμάτε εσείς το αποτέλεσμά της και αν από αυτήν τη διάσκεψη ο Ερντογάν έφυγε ενισχυμένος. Ναι, η διάσκεψη στο Βερολίνο ξεκίνησε με πολύ κακούς ιονούς για μας, με την απουσία μας, αλλά θα έλεγε κανένας ότι τα πολύ πενιχρά αποτελέσματα τα οποία έφερε μάλλον κάνουν την απουσία μας να μην έχει και τόσο μεγάλη σημασία, δεδομένου ότι αυτά τα οποία αποφασίστηκαν δεν διαφέρουν σχεδόν καθόλου από την απόφαση 2259 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία υποτίθεται ότι ίσχυε μέχρι σήμερα και η οποία περιέλαμβανε σχεδόν το σύνολο αυτών των οποίων συζητήθηκαν και σε ένα μεγάλο βαθμό θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι και κατά κάποιο τρόπο ευχολόγιο αυτό το οποίο βγήκε ως τελικό ανακοινωθέν, δεδομένου ότι δεν υπήρξε τελική συμφωνία. Οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές δεν κάθισαν στο ίδιο τραπέζι. Ίσως αυτό το οποίο είναι διαφορετικό σε σχέση με την απόφαση του 2015 και τη συμφωνία του Σιράτς, η οποία αποτελούσε και κατά κάποιο τρόπο ένα είδος συντάγματος για την Λιβύη, είναι ότι αναγνωρίζεται, δεδομένου ότι κάλεσαν τον Χαφτάρ, τον στρατηγό Χαφτάρ, στο Λονδίνο, αναγνωρίζεται ως ισότιμο, στο Βερολίνο, ως ισότιμο μέλος απέναντι στην νόμιμη μέχρι σήμερα κυβέρνηση Αλ-Σάρατζ. Τώρα, τα μεγάλα ερωτηματικά έχουν να κάνουν με το πώς θα επιτευχθεί αυτή η εκεχηρία, ποιοι θα καταφέρουν να ελέγξουν την είσοδο μισθοφορικών στρατών, οπλικών συστημάτων και από ξηράς, δεδομένου του δύσκολου περιβάλλοντος που είναι γύρω από την Λιβύη, το Τσάτ, η Αλγερία, η Αίγυπτος και όλες αυτές οι ομάδες οι οποίες λειτουργούν γύρω από αυτό και βεβαίως από αέρος και θαλάσσης, δεδομένου ότι αυτό δεν αποφασίστηκε. Τώρα, εάν με ρωτάτε για το τι κέρδισε ο κύριος Ερντογάν, θα έλεγε κανένας ότι μάλλον βγήκε ενισχυμένος, είναι πια μέρος, ο ίδιος κατέστησε τον εαυτό του μέρος του προβλήματος και με αυτόν τον τρόπο θα είναι και μέρος της λύσης. Πάντως το γεγονός ότι αποχώρησε νωρίτερα από την Σύνοδο στο Βερολίνο κάνει πολλούς αναλυτές ανήσυχους σε σχέση με το πώς ο ίδιος θα αντιμετωπίσει αυτή τη συμφωνία. Πολύ πιθανόν ο ίδιος να είναι ο πρώτος που θα την αμφισβητήσει προκειμένου να συνεχίσει να ενισχύει τον Αλ-Σάρατζ, την επιβίωση του Αλ-Σάρατζ και μαζί με αυτόν και το τουρκολιβικό σύμφωνο. Κύριε Ξενάκη, λύστε μου μια απορία. Πώς έχει καταφέρει η Τουρκία να πλασαριστεί ως παίκτης πρώτης γραμμής και να παίζει καθοριστικό ρόλο σε όλες τις εξελίξεις? Έχει στα χέρια της μια έολη συμφωνία. Αυτό τουλάχιστον γι' αυτό έχει αποφανθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της κάτω από μια κοινή απόφαση. Φταίει η στρατιωτική της ρητορική, η οποία απέχει πάρα πολύ από την πολιτική και τη διπλωματική, σαφέστατα, δεν ακολουθεί ο Ερντογάν αυτό το δρόμο. Φταίει ότι έχει στα χέρια του το χαρτί του προσφυγικού και πιέζει, αν όχι ολόκληρη την Ευρώπη, σίγουρα τη Μέρκελ, η οποία έχει δει πλήγμα στην πολιτική της σε ό,τι αφορά το προσφυγικό? Ναι, σίγουρα χρησιμοποιεί πολλά χαρτιά, έχει οπλοποιήσει, να το πω έτσι, και το μεταναστευτικό, ακόμα και τα γεωτρύπανα. Δηλαδή, το που στέλνει το γεωτρύπανο είναι μια κίνηση η οποία είναι απειλητική, τουλάχιστον έτσι μπορούμε να την εκλάβουμε εμείς. Αλλά και βεβαίως με τη βοήθεια της Ρωσίας, διότι είναι προφανές ότι υπάρχει αυτός ο άξονας Ρωσίας-Τουρκίας σε διάφορα θέματα, όπως για παράδειγμα στη Συρία, και παρότι στη Λιβύη φαίνεται να στηρίζουν διαφορετικές πλευρές, έχει βρει τον τρόπο ο πρόεδρος Πούτιν να φιλοξενεί τα συμφέροντα, αν θέλετε, και τις θέσεις της Τουρκίας στη δική του ατζέντα. Με αυτήν την έννοια και βεβαίως με τη στρατιωτική ισχύ και το γεγονός ότι ο ίδιος φαίνεται να μην σέβεται και τόσο πολύ το διεθνές δίκαιο, για την ακρίβεια φαίνεται να το αγνοεί παντελώς. Είναι ο πρώτος ο οποίος παραβίασε το εμπάργκο,
που υπάρχει ήδη από την προηγούμενη συμφωνία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΕΕ για τη Λιβύη, έχει στείλει στρατεύματα εκεί και δεν φαίνεται να έχει πρόβλημα να το συνεχίσει αυτό. Πολύ πιθανολογούμε, αρκετοί αναλυτές και εγώ, ότι πιθανότατα θα συνεχίσει να το κάνει αυτό, προκαλώντας ακόμα και εμάς με τη διέλευση μέσα Άρα, από τα δικά καλό μας. Το διεθνές δίκαιο, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Είναι το πρώτο μάθημα που κάνουμε στους πρωτοετής των διεθνών σχέσεων. Η σχέση της ισχύως με το διεθνές δίκαιο. Θα το πω πολύ απλά, το διεθνές δίκαιο, εάν δεν διαθέτεις και μια αντίστοιχη στρατιωτική ισχύ, έχει ελάχιστη σημασία. Πόσο μάλλον σε μια τέτοια σύγκρουση, όπου φαίνεται ότι εμπλέκονται παγκόσμιοι δρόντες, είναι ένας πόλεμος δι' αντιπροσώπων αυτός ο οποίος εξελίσσεται στην Λιβύη και νομίζω ότι αυτός ήταν και ο μεγάλος φόβος των μεγάλων δυνάμεων οι οποίες μαζεύτηκαν στο Βερολίνο να μην ξεφύγει αυτή η σύγκρουση και πάρει άλλου τύπου διαστάσεις μια παγκόσμια σύγκρουση. Γιατί τη στιγμή που βρίσκονται δυνάμεις από όλες σχεδόν τις χώρες ή, εν πάση περιπτώσει, σίγουρα από κάποιες από τις εμπλεκόμενες εκεί και όλες οι χώρες οι οποίες συμμετέχουν έχουν τα δικά τους συμφέροντα, έχουν ανοίξει τους δικούς τους διάβλους επικοινωνίας, πάρα πολλοί φοβούνται ότι αυτή η σύγκρουση μπορεί να εκτραχυνθεί και να παρασύρει και άλλες χώρες του Μαγκρέπ, κάτι το οποίο θα είναι εξαιρετικά δυσάρεστο. Τώρα, η σημερινή δήλωση του Τούρκου Προέδρου ότι δεν υπάρχει υφαλοκρηπίδα γύρω από την Κρήτη και τα νησιά. Τι σημαίνει, τι ανάγνωση μπορεί να κάνει κανείς πάνω σε αυτή την τοποθέτηση? Κοίταξε, μας έχει συνηθίσει ο κ. Ερντογάν τα τελευταία χρόνια σε μια κλιμάκωση της προκλητικότητάς του και ρητορικά, έτσι, αλλά και στέλνοντας, για παράδειγμα, το Γιαβούζ τώρα που έχει στείλει έξω από την Κύπρο και νοτίως της Κύπρου. Το να τα πάρουμε τις μετρητές δεν έχει νόημα, διότι πάρα πολλές φορές αλλάζουν αυτά, πότε αμφισβητεί 16 νησιά, πότε αμφισβητεί 18 νησιά, πότε μας λέει ότι εμείς τηρούμε το διεθνές δίκαιο. Πάντως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Κρήτη, ένα κατοικημένο νησί τόσο μεγάλο, διαθέτει, μάλλον προκύπτει επίρρεια σε αποκλειστική οικονομική ζώνη, πόσο μάλλον έτσι σε υφαλοκρηπίδα. Και νομίζω ότι είναι μια μαξιμαλιστική δήλωση η οποία δεν νομίζω ότι μπορεί να φτάσει ως εκεί. Αλλά πάντως διεκδικώντας περισσότερα έχει καταφέρει σε αυτήν την περίεργη γειτονιά να καταστεί η πρώτη και πιο σημαντική δύναμη και γι' αυτό το λόγο την είδαμε και στο τραπέζι του Βερολίνου. Με βάση αυτές τις δηλώσεις ισχύει αυτό που ακούμε συχνά πυκνά ότι ο Ερντογάν απευθύνεται και στο δικό του, στο εσωτερικό του ακροατήριο? Ναι, απευθύνεται και στο εσωτερικό, διότι όπως είναι γνωστό υπάρχουν και άλλες δυνάμεις στην Τουρκία, ενδεχομένως πιο αναθεωρητικές σε σχέση με τα σύνορα της Τουρκίας με τη χώρα μας και άλλες χώρες. Πιέζουν δηλαδή για ακόμα περισσότερες διεκδικήσεις. Όμως νομίζω ότι ο Ερντογάν δεν το κάνει αυτό αποκλειστικά γι' αυτό. Το κάνει και για την διεθνή κοινή γνώμη και σε κάποιο βαθμό έχει επιτύχει κάποια πράγματα, διότι, ξέρετε, όταν διεκδικεί συνεχώς, βγάζει καινούριους χάρτες, δίνει συντεταγμένες και εμείς είμαστε αδρανείς, δεν έχουμε στείλει, επί παραδείγματι, εδώ και 10 χρόνια συντεταγμένες, δεν έχουμε ορίσει την ΑΟΣ, κάτι το οποίο θα έπρεπε να κάνουμε, κατά κάποιο τρόπο κερδίζει. Και βεβαίως, όπως σας είπα και πριν, είναι αδίστακτος να στείλει στρατεύματα, να μανιπιουλάρει και να διαμορφώσει την κατάσταση προς όφελός του, είτε στη Συρία που είδαμε ότι το έκανε με πενιχρά αποτελέσματα όμως. Mm-hmm. Ελπίζουμε το ίδιο πενιχρά να είναι και στη Λιβύη. Άρα το πρόβλημα που προκύπτει αυτή τη στιγμή, ένα από τα προβλήματα, είναι ότι πλέον και οι Ευρωπαίοι εταίροι αλλά και γενικά δεν μας υπολογίζουν ως μια αυτόνομη γεωπολιτική οντότητα και αυτό μπορεί να μας στοιχήσει στο εγγύς μέλλον με την έννοια ότι μπορεί να απομονωθούμε διπλωματικά. Κοιτάξτε, καταρχήν δεν νομίζω ότι δεν μας αναγνωρίζουν γεωπολιτικά. Ίσως δεν μας αποδίδουν τη σημασία την οποία θεωρούμε ότι έχουμε και πιθανότατα έχουμε ως χώρα σε αυτήν την περιοχή του πλανήτη, η οποία είναι η πιο αιματοβαμμένη περιοχή του πλανήτη, δυστυχώς. Αλλά θα έλεγα ότι υπάρχει ένα ευρύτερο πρόβλημα, το οποίο αφορά την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά πόσο η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας γεωπολιτικός δρόν,
ο οποίος θα μπορούσε, για παράδειγμα, να παρέμβει στη σύγκρουση της Λιβύης. Δεν μπορεί να το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό φάνηκε και στη σύνοδο αυτή, στην οποία ήταν στην ουσία παρατηρητής, αλλά και στις δυνατότητες τις οποίες έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση από εδώ και μετά να παρέμβει, δεδομένου ότι οι δύο πλευρές δεν έχουν σταματήσει. Η εμπόλεμη κατάσταση συνεχίζεται και θα χρειαστούν επιχειρήσεις διαμόρφωσης, δόμησης της ειρήνης και επιβολής της ειρήνης, και τέτοια μέσα δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τα διαθέτει. Διαθέτει μόνο επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης, που έχει να κάνει με την κατάσταση αφότου σταματήσουν οι εμπόλεμες πλευρές και συμφωνηθούν να αναπτυχθούν κάποιες δυνάμεις οι οποίες αφορούν και την ανασυγκρότηση του κράτους, δημοκρατικές εκλογές και όλα αυτά τα οποία ονομάζουμε ήπια πολιτική και ήπια ισχύς. Πάντως, κύριε Ξενάκη, από ό,τι φαίνεται, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ενιαία γραμμή. Με αυτή την παράμετρο, η Ελλάδα πώς μπορεί να λειτουργήσει επί του πρακτέου, ούτως ώστε να κάνει την παρουσία της πιο ενεργή? Όπως σας είπα και πριν, δεν διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτήν την ικανότητα και πιθανότατα δεν θα παίξει τον πιο καθοριστικό ρόλο σε αυτήν την ιστορία, ούτε καν στο επίπεδο της επιτήρησης της μη εισαγωγής όπλων, του εμπάργου δηλαδή. Αυτό πιθανότατα θα γίνει από κάποιο συνασπισμό δυνάμεων, δηλαδή χωριστά οι χώρες, ενδεχομένως και κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάντως ισχυρές χώρες του πλανήτη, να φτιάξουν μία αποστολή η οποία θα το κάνει αυτό. Ίσως υπάρχει μία συζήτηση για την επιχείρηση Σοφία, η οποία έχει να κάνει κυρίως με τον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης, η οποία θα μπορούσε να αναλάβει ένα τέτοιο ρόλο, ή και ενδεχομένως οι άλλες αποστολές που έχει το ΝΑΤΟ στην περιοχή, αν και υπάρχουν πολλές αμφιβολίες ότι εκεί θα βάλει βέτο η Τουρκία ή και άλλοι δρόντες, οι οποίοι άλλοι από αυτούς συμμετείχαν στο Βερολίνο πιο ενεργά, άλλοι από αυτούς κάθονται λίγο πίσω, παρότι είναι τα δικά τους όπλα που πολλούνται και μεταφέρονται στη Λιβύη. Με αυτή την έννοια θα έλεγα ότι η Ελλάδα θα πρέπει να προετοιμαστεί, να κάνει κάποιες προτάσεις οι οποίες αφορούν κυρίως στο επίπεδο της προληπτικής διπλωματίας, ώστε στις επόμενες συναντήσεις που θα ακολουθήσουν, που ετοιμάζονται όπως ανακοινώθηκε, να είμαστε εκεί έτοιμοι με συγκεκριμένες προτάσεις. Και βεβαίως, εάν και εφόσον συγκροτηθεί μια πολυεθνική δύναμη η οποία θα έχει ρόλο στην επιτήρηση της ειρήνης στην Λιβύη, τότε θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε κι εμείς, να μην αφήσουμε δηλαδή περισσότερο κενό να καλύψει η Τουρκία με τη μαξιμαλιστική πολιτική την οποία έχει. Κύριε Ξενάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρεθήκατε απόψε κοντά μας.